Hello. Καλησπέρα. Πού είσαι, Γλυκούλη? Εδώ η μαγκιά. Κάσαμε, όπως λες, σε ευρωπαϊκές ομάδες στα Worlds. Με καλούς κατά πάνε. Αλλά πιστεύω ότι αυτή τη χρονιά οι Κινέζικες και οι Κορεάτικες έχουν το πάνω χέρι. Βαρέθηκε στο LOL. Φιντάρει ομάδα σου και θέλεις να σπάσεις την οθόνη. Μην ανησυχείς, γιατί στην Ενέμπα μπορείς να βρεις άπειρα παιχνίδια στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συχνά πυκνά κάνουν και special event με τρελές προσφορές. Τσέκαρε τα link στην περιγραφή και μην ξεχνάς πάντα να βάζεις κωδικό EasyBeasy για επιπλέον έκπτωση. Άργησα να δούμε. Κάτω του χρόνου δούμε και σαν με το Λάβρος παγκόσμιο. Hopefully, yeah. Ο Λάβρος παίζει ένα game την εβδομάδα. Έχει να κάνει άλλα πράγματα, ρε φίλε. Θα τα πηγαίνετε καλύτερα από ρογ. Είναι δύσκολο να το πάω αυτό, ρε. Δεν γίνεται να το πάω αυτό. Μια και δεν περάσαμε. Και είχαν σχετικά γρήγορο. Όχι γρήγορο. Δύσκολο group. What can deal with Samira in your opinion? I think Senna is really good. Because her W is really useless against Senna. In terms of auto-attacks at least. I think she can block the ult. Ας δούμε το χρόνο με Λάβρος TL. Κάτι πρέπει να πάει πολύ λάθος. Το βιώνω για να γίνει αυτό. No flame, of course. Στο μάτι του 9 σίγουρα τη νικάγατε. Κοίτα, σκέψω ότι νικήσαμε σε regular season τουλάχιστον, μια και δεν πέρασαν πλέον. Νικήσαμε και ROG και MAD και G2, άρα είναι καλό argument. Ας το πούμε έτσι. Το πρώτο game τη Άγγλια, γάμο του σπίτι. Παίζουμε class, waste me good luck. Καλή σου τύχη, μπρο. Ευχόμενα για εσύ νικητή. Πώ θα κουρευτώ, δεν ξέρω. Το σχεδιάσει να κουρευτώ τουλάχιστον όταν είμαι πίσω στην Ελλάδα και όχι τώρα. Αλλά το πότε δεν είναι σίγουρο. Ενώ το πότε θα κουρευτώ. Μόνο ότι είσαι. Εγώ έπιασα όλο το group easy money. Δεν έπιασα το group air, φίλε, έβαλα G2 πρώτο. Και μετά το άλλο group με Damwon έβαλα ROG τρίτους αντί για τους PSG και ROG έχασαν, ρε φίλε, με τρόπο. Θα είχα πετύχει δύο group από τα τρία μέχρι στιγμής, άμα δεν τρόλαραν την ROG εκείνο το game. Λέει για G2 δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί απλά έφαγαν stomp, αλλά ROG δεν ξέρω. Γιατί δεν βάζω skin, τι εννοείς. Με το classic παίζω. Κοίτα, εγώ το είπα, δηλαδή μέχρι το πρώτο game που χάσαν από το PS Pro, νιώθω το χάσαν. Επειδή τον bot ήταν πολύ πίσω και είχαν useless jumps. Το top jungle mid σπέρφαραν από τους DRX. Ξέρεις τι είμαι full curious να δω, ρε φίλε. Δηλαδή, okay, ας είμαστε ρεαλιστές, λογικά ή... Όχι λογικά, δεν παίρναν οι FlyQuest. Άρα, θέλω να δω αν τα επόμενα χρόνια το 9 θα έχει 2 seeds αντί για 3. Για 3, φίλε, δεν ξέρω, το να έχεις 3 seeds γενικά σαν region και να μην περνάει κανένα από τα best of one στο group stage νομίζω είναι πολύ ακραίο, νο. Ή στους βάλουν 2 seeds αντί για 3. Καλύτερο AD στα Athena Worlds. Βάζεστε μη, νομίζω, Jackie Love σίγουρα. Μένα να δούμε και στα playoffs. Πιστεύω ότι φέτος δύσκολο να πάει το 4 από ομάδα EU, ειδικά με το seeding της 4-3 από το group θα παίξει. Ναι, γενικά τα quarters φέτος νομίζω είναι πολύ stacked γενικά. Αλλά πιστεύω μία από τις δύο ευρωπαϊκές ομάδες θα πάει, αλλά δεν νομίζω να πάει τελικό, δυστυχώς. Δεν ξέρω, νιώθω φέτος σίγουρα θα είναι ασιάτικες ομάδες τελικό, δεν ξέρω. Μου φαίνονται όλες τόσο καλές. Λέει, πες να δούμε και καμιά Suning τελικό και τέτοια φάση. Γενικά αυτό που έχω καταλάβει όταν παίζω αυτά τα matchups στη ζούγκλα με listen είναι θα κάνω σχεδόν full clear τα πρώτα levels, έτσι ώστε γιατί είναι full int, άμα δεν κάνω clear και ξέρεις κάνω full, κάνω 3 camps ας πούμε για level 3 και μετά γκανκάρω και δεν βγει το gank και δεν πάρω kills, μετά ο άλλος θα είναι ένα level up όλο το game και μετά άμα πήγε πάρει και αυτός κάνα kill μετά 2 level up και μετά είναι τερμα unplayable για το τσάμπο. Ενώ legit, δηλαδή και που είναι early game τσάμπολη, μερικές φορές είναι πολύ καλύτερο απλά να κάνεις full clear μερικές φορές έτσι ώστε να μένεις even στα CS. Και με το που βάλεις π.χ. μερικά items να κοιτάς για fights. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις πάντα στο πρώτο τέτοιο fight. Π.χ. τώρα αυτό που θα κάνω λογικά είναι θα πάρω και τα 3 camps εδώ για level 3. Μετά θα πάω red. Και μετά αναλόγως πως πάει τον bot θα γκανκάρω. Αν όχι λογικά θα κάνω golem. Κάνω clear αυτό, παίρνω level 5 και μετά κάνω base και θα πάω top. Λολ. Και nice. Το world μου τη βλέπει. Πήγαμε full μπροστά, παιδιά. Δηλαδή σε αυτό το μάτσα, άμα την κάνω outfarm, είναι πολύ poke για μένα σ' άλλη.
Γιατί όταν σπαϊκάρω Warrior, άμα τη βρω κάπου, τη one shotάρω insta. Φακ το ίνταρα. Φακ, νόμιζα το ίνταρα για ένα σακ. Ήταν λίγο μόνικα. Έχει τρέξει 30. Λογικά μου το πήρε, ναι. Oh, δεν μου το πήρε, λολ. Αγγές δεν ήξερε ότι έκανα το Χέραλτ και φοβήθηκε. Λογικά είναι νίτα εδώ, ναι. Ξέραμε ότι είναι 90, κύριε φίλε. Δηλαδή με βλέπουνε, πιγκάρω ότι με βλέπουν. Και μετά, ρε φίλε, δες πως παίζουν. Παίζουν, ξέρω εγώ, στη μέση του lane και ο άλλος. Ρε, ρε. Με δεν IQ, legit. Τώρα είναι full head άλλος. Α, μην full head, τώρα έκανε comeback κάπως με τα kills. Αλλά ζήτρα, θα τους βρίσκω τους άλλους στον bot, το νιτάρουν, έχουν νιτάρει όλο το game ρε, όλο το game αυτή η ιδέα. Επειδή ήταν free game by the way. Και απλά νιτάρουν επειδή φαϊτάρουν 24-7, χωρίς λόγο. Α, κάνουμε give up 3 τον Drake, ok. Nice game by the way, really good game. Μόνο εμένα μου φαίνεται Giga Int.
Λολ. Fuck. Ελά ρε φίλε, νόμιζα πολύ ήταν Aztec. Γι' αυτό μπήκα μέσα. Λολ. Χα, πιο πολύ damage από 90. Αυτό πρέπει να κοιτάμε. Μα πώς είχα κάνει τόσο λίγο damage, λολ. Πρέπει να κάνω πολύ παραπάνω. Αγγέσαι απλά τους έκανα burst. Και δεν έκανα πολύ damage.